Ελληνικού Συμβουλευτικού Σώματος. Έρχονται σημαντικά νομοσχέδια και σχέδια επιδοτήσεως για γονείς, ενώ μετά το Πάσχα οι εταίροι επανέρχονται για τον εθνικό κάτωτατο μισθό. Οι επικεφαλής της ΕΚΠΕΟ θα μας ενημερώσουν για όλα. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον κύριο Μάτσα, την κυρία Χαραλάμπους. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σάβα. Λοιπόν, πρωτίστως να θέσουμε τα ζητήματα που ετέθησαν και χθες, να δούμε ποια κλειδώνουν επιγραμματικά, κάνοντας αρχή βεβαίως με τον κατώτατο μισθό, τον εθνικό κατώτατο μισθό, κύριε Μάτσα, να αντιληφθούμε πρωτίστως. Κλειδώνει η φιλοσοφία και μέσα στον Μάιο θα δούμε ποιο θα είναι το ύψος και από εκεί να πορευτείτε. Προσπαθούμε να ρυθμίσουμε ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε το απαιτούμενο υπόβαθρο στήριξης εργαζομένων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή υποαμείβονται σε σχέση και με την γενικότερη προσπάθεια που καταβάλουμε για την προώθηση της ποιότητας και της αξιοπρέπειας στην απασχόληση. Στη βάση της χθεσινής συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος προκύπτει το γεγονός ότι είμαστε όντως σε καταληκτικό στάδιο. Αναμένεται νέα σύγκληση και καταληκτική του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος μετά τις γιορτές του Πάσχα, έτσι ώστε να καθοριστεί το ύψος του κατώτατου μισθού, να θεσπιστεί ο κατώτατος μισθός και την ίδια στιγμή να συμφωνηθούν οι παράμετροι που θα συνθέτουν τον μηχανισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται αναπροσαρμογή σε ταχτά χρονικά διαστήματα του ύψους του κατώτατου μισθού, να πάνε τα υπόψη οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, το κόστος διαβίωσης, την παραγωγικότητα που είναι άμεσα διασυνδεδεμένη και με την δυνατότητα βελτίωσης του κατώτατου μισθού και την ίδια στιγμή βέβαια το ξεκαθάρισμα, τη διευκρίνηση, η οποία θα γίνεται ακόμη πιο έντονα, σαφής και συγκεκριμένη στο διάταγμα για τον κατώτατο μισθό, ότι αυτός δεν αναιρεί, δεν ανταγωνίζεται τις πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες υπερτερούν εκεί όπου προβλέπουν καλύτερα ωφελήματα για τους εργαζόμενους. Άρα, κυρία Χαραλάμπους, ναι. Απλά έτσι για να βοηθήσω τη συζήτηση και να τα τρέξουμε όλα όσα χθες και είναι και άλλα, και άλλα ενδιαφέροντα. Κυρία Χαραλάμπους, επί τούτου και είπε, άρα κλειδώνει, καταλήγεται σε ένα εθνικό κατώτατο μισθό. Το θέμα είναι το ύψος τώρα. Έχουν ακουστεί πολλά. Είναι κάτι πάνω από 900 ευρώ, λίγο λιγότερα από τα 1.000. Αυτό είναι το θέμα τώρα που συζητείτε. Είναι και κάτι άλλο για σας. Ναι, κοιτάξτε, είναι σημαντικό ότι χτες κάναμε ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά σε διάφορες παραμέτρους που πρέπει να διέπουν τον κατώτατο μισθό με την έννοια ότι το Υπουργείο μας είπε τις σκέψεις του. Και σε ό,τι αφορά μέσα από ποιο μηχανισμό θα γίνεται η συζήτηση, παραμέτρους που θα λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού. Έχουμε, αν θέλετε, τον προσανατολισμό του Υπουργείου. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήματα που κατά τη δική μας εκτίμηση πρέπει και να συζητηθούν και να διασαφινιστούν αυτά τα ζητήματα, διότι όπως πολλές φορές έχουμε πει, εμείς αυτή τη συζήτηση για τον κατώτατο μισθό την βλέπουμε ως ένα μέρος μιας μεγάλης συζήτησης ή αν θέλετε μιας μεγάλης επικεφαλίδας που έχει τον τίτλο πώς ρυθμίζουμε βασικά δικαιώματα, μισθό και βασικά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους και πώς αυτά τα οποία συμφωνούμε εφαρμόζονται από όλους. Άρα είναι σημαντικό να ρυθμιστεί κατώτατος μισθός και είναι βεβαίως σημαντικό στη διαδικασία και στο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης κατώτατου μισθού να διασαφινιστεί επίσης ότι εκεί και όπου έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που όπως σωστά λέχθηκε υπερτερούν οι μισθοί από αυτό το οποίο θα είναι ο κατώτατος μισθός, να είναι σαφές ότι εκείνοι είναι που θα ισχύουν για εκείνους τους τομείς. Είναι επίσης σημαντικό στη διαδικασία ρύθμισης του κατώτατου μισθού να συμφωνηθούν τα κριτήρια που θα λαμβάνεται υπόψη, όχι μόνο για το ποιος θα είναι, αλλά και πώς και πότε θα αναθεωρείται ο κατώτατος μισθός. Άρα αυτά συζητήθηκαν χθες, κυρία Χαραλάμπους. Εγώ προσπαθώ να δω τώρα σε ποιο σημείο είμαστε. Πού οδηγούνται τα πράγματα. Το εθνικός κατώτατος
περίπου πού θα κυμαίνετε, στη βάση όλων τώρα όσων μας αναφέρατε. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω το πού θα κυμαίνετε. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω ότι είναι ότι σίγουρα η δική μας θέση είναι ότι πρέπει να μιλάμε για ένα μισθό που να λαμβάνει υπόψη και το κόστος ζωής και το τι είναι γενικά, το τι συμβαίνει αν θέλετε στην οικονομία, αλλά ταυτόχρονα να δίνει και να δίνει και περιεχόμενο σε αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε αξιοπρεπείς εργασίες. Και βεβαίως υπάρχει και ένα πλαίσιο παραμέτρων που έχουν πει μέσα από την οδηγία, την πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κατώτατο μισθό, όταν λέω ένα πλαίσιο παραμέτρων που έχουν σχέση με τον διάμεσο μισθό και το ότι πρέπει να είναι ένας μισθός που να εξασφαλίζει αυτό που έχω πει την... Ναι, αλλά πάνω κάτω, πρέπει... κυρία Χαραλάμπος, επειδή τα έχουμε συζητήσει και θέλω έτσι να δούμε το χθεσινό, πιστεύω. Δεν έχετε. Αριθμό δεν σας πω, διότι δεν θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε αυτό μάλιστα. Το σημείο. Ωραία, ευχαριστώ επί τούτου. Εσείς μπορείτε, κύριε Μάτσα, να μας πείτε. Κυρία Σάβα, αν μου επιτρέπετε, αυτό που θεωρώ ότι μπορούμε με απόλυτη σαφήνεια να πούμε, το έχουμε πει για αρκετές φορές προηγουμένως, είναι ότι η κατάληξη, η τελική κατάληξη σε σχέση με τον καθορισμό του κατώτατου μισθού δεν μπορεί, δεν πρέπει και δεν θα είναι πιο κάτω από τον κατώτατο μισθό που προβλέπεται αυτή τη στιγμή από το διάταγμα του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να διασαφηνιστεί επίσης και το γεγονός ότι ο κατώτατος μισθός μπορεί να λειτουργήσει υποστηριχτικά στην επίλυση πολλών άλλων προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και σε ό,τι αφορά το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, τον περιορισμό του προβλήματος που διασυνδέεται με την υποδηλωμένη εργασία σε σχέση και με το τι συνεισφέρει ο εργαζόμενος επίσημα στα ταμεία, άρα είναι άμεσα συνδεδεμένος και με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα απολαύσει ο εργαζόμενος κατά την συνταξιοδότηση, έρητον αθέμητο ανταγωνισμό ανάμεσα σε εργαζόμενους και ανάμεσα σε επιχειρήσεις, και είναι γι' αυτό που θεωρούμε ότι επιβάλλεται αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα να κλείσει το θέμα που διασυνδέεται με τη θέση. Ναι, απλά επειδή το συζητάμε εδώ και καιρό και αυτά που μου λέτε τώρα τα έχουμε αναδείξει πολλά. Και στο θέμα είναι αν καταλήγεται κάπου. Αντιλαμβάνομαι όμως το μόνο που υπάρχει κατάληξη είναι και η εισήγηση της Υπουργού, είναι ότι ό,τι αποφασιστεί θα έχει μια περίοδο προσαρμογής 6 μηνών. Ενδεχομένως να υπάρξει, αυτό δεν έχει συμφωνηθεί, αλλά ενδεχομένως να υπάρξει ένα μικρό μεταβατικό στάδιο για να γίνει πιο ομαλή η μετάβαση στα νέα δεδομένα. Το πιο σημαντικό όμως, κυρία Σάβα, είναι να καταλήξουμε στο ύψος του κατώτατου μισθού, να θεσπιστεί αυτή η ανεγκαία. Όμως επιβεβαιώνετε, κύριε Μάτσα, τις δημοσιογραφικές πληροφορίες ή όσα εσείς διαρρείτε, όχι εσείς προσωπικά, όσοι συμμετέχουν στο συμβουλευτικό σώμα, είναι περισσότερα, είναι κάτω από 1.000 ευρώ και περισσότερα από 900 ευρώ, 950 ευρώ. Αυτό είναι ο στόχος να κλείσω. Νομίζω ότι έχω δώσει μια σαφή απλά, ένδειξη λοιπόν, σε σχέση με το που δεν πρέπει, δεν μπορεί και δεν θα κινηθεί. Μάλιστα. Πιο κάτω από το σημείο που έχω θέσει. Εγώ θεωρώ ότι είναι και άλλα πράγματα σημαντικά που συζητήθηκαν χθες. Κυρία Χαραλάμπος, να δούμε έτσι εντάχει, σεβόμενοι και τον χρόνο σας βεβαίως, το πρώτο που έχει να κάνει με την τηλεργασία. Είναι μια προσπάθεια ρύθμισης στον ιδιωτικό τομέα, αντιλαμβάνομαι αυτή τώρα με νομοσχέδιο. Ναι, το τι διαλαμβάνει, διότι το να δουλεύουμε στο σπίτι, το είχαμε δει άλλωστε την περίοδο της πανδημίας, το να δουλεύεις από το σπίτι με τηλεργασία δεν νοείται ότι ο εργοδότης σου θεωρεί ότι μπορείς να δουλεύεις και τα μεσάνυχτα ή πρέπει να απαντάς ένα email όποτε έρθει κλπ. Άρα πώς θα θεσπιστεί αυτό, τι θα διαλαμβάνει? Είναι γεγονός ότι η πανδημία μας ανάγκασε να τρέξουμε στο να δημιουργήσουμε νομικό πλαίσιο, διότι όντως παρουσιάστηκαν τα φαινόμενα που έχετε υπογραμμίσει. Είναι σημαντικό, κάποιες παραμέτρους είναι πάρα πολύ σημαντικές. Το πρώτο, ότι πρέπει να είναι εθελοντική. Η επιλογή δηλαδή του εργαζόμενου να εργαστεί με τηλεργασία δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα επιβολής. Για μας είναι επίσης σημαντική η δυνατότητα ένας που τηλεργάζεται, εάν να έχει τη δυνατότητα να πάει και να μην τηλεργάζεται, να πάει στον χώρο όπου διεξάγεται η εργασία. Το δικαίωμα της αποσύνδεσης, αυτό το οποίο έχετε πει, να μην είναι ένα πλαίσιο 24 ώρες διαθέσιμος ο εργαζόμενος, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό είναι ότι θα ρυθμίζεται ποιος έχει την ευθύνη για τον εξοπλισμό, για την υποδομή που χρειάζεται ένας εργαζομένος και το κόστος που έχει αυτή η υποδομή όταν εργάζεται από το σπίτι. Και βεβαίως, εμείς θεωρούμε ότι στο σύστημα εργασιακών σχέσεων της Κύπρου τα ζητήματα που αφορούν την τηλεργασία πρέπει να είναι αντικείμενο και ρυθμίσεων μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι έξω από ρυθμίσεις οι οποίες να μην λαμβάνουν υπόψη τι είναι οι συλλογικές συμβάσεις και με διασφαλισμένα όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ο τηλεργαζόμενος πρέπει να έχει όλα τα δικαιώματα που έχει και ένας άλλος εργαζομένος χωρίς καμία διάκριση. Το νομοσχέδιο μόλις χθες το πήραμε στα χέρια μας, το τελικό. Είχαν προηγηθεί βεβαίως συζητήσεις σε τεχνικές επιτροπές. Θα το δούμε πάρα πολύ προσεκτικά μέσα στο πλαίσιο που σας έχω πει και προηγουμένως. Κατανοητό τώρα, κύριε Μάτσα. Είναι σημαντικό ότι ρυθμίζεται. Χρειάζεται και εδώ προσοχή να μην είναι αυτού του τύπου η απασχόληση ένας μηχανισμός για φτηνή εργασία έξω από τα σωστά πλαίσια. Ναι, αντιλαμβάνομαι όμως, κύριε Μάτσα, έχοντας δει κάποιες από τις πρόνοιες, και ο εργοδότης δεν θα είναι εύκολο, απλά έτσι για να τη βγάλει με πιο φθηνά, διότι με τηλεργασία θα εννοείται ότι αν δεν έχει υπολογιστή θα τον παρέχει, αν δεν έχει Wi-Fi κλπ. Τώρα είναι και το θέμα με τα εργατικά ατυχήματα, είδατε. Δεν θυμάσαι μια χώρα ευρωπαϊκή, είχε ένα ατύχημα στο σπίτι, ένας εργαζόμενος, και πέτυχε ότι ήταν εργατικό το ατύχημα και χρειαζόταν, κέρδισε την αποζημίωση. Έτσι είναι και όλα αυτά. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και γι' αυτό στην όλη προσπάθεια η οποία βρίσκεται όντως σε καταληκτικό στάδιο έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο. Έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη και η άποψη, οι εισηγήσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ακριβώς γιατί ένα σημαντικό συστατικό σε ό,τι αφορά την σωστή και επαρκή ρύθμιση της τηλεργασίας διασυνδέεται με τα θέματα ασφάλειας και υγείας από τη στιγμή που ο εργασιακός χώρος μεταφέρεται στο σπίτι. Να. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Σάβα, να αναδείξουμε το γεγονός ότι η αγορά εργασίας αλλάζει. Και αλλάζει με πολύ πιο έντονους ρυθμούς. Να υπενθυμίσω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχαμε καταλήξει μαζί με τις ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις, το Συνομοσπονδία Εργαζομένων, Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, σε συμφωνία πλαίσιο για την τηλεργασία από το 2002. Την Κύπρο δεν την κυρώσαμε ακριβώς γιατί θεωρήθηκε ότι αυτή η μορφή απασχόλησης δεν ήταν σε πρώτη ζήτηση. Η πανδημία έχει επιβεβαιώσει το γεγονός ότι επισπεύδονται οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και είναι γι' αυτό που θεωρήθηκε αναγκαίο να κατοχυρώσουμε, να διασφαλίσουμε αυτή τη μορφή απασχόλησης, τη βάση και της ανάδειξης. Ναι. Στο δημόσιο τομέα είναι κατοχυρωμένη. Στο δημόσιο τομέα είναι κατοχυρωμένη και εστιάζει στον ιδιωτικό τομέα αυτό το νομοσχέδιο. Όχι, απλώς είναι διαφορετική διαδικασία που μάλιστα διέτει τη στιγμή. Λοιπόν, τώρα, αν μου επιτρέπετε, κυρία Χαραλάμπους, θα θέσω άλλα δύο. Ένα νομοσχέδιο και ένα σχέδιο επιδότησης. Να μας πείτε έτσι περισσότερα πράγματα. Τι ισχύει για τη γονική άδεια μεταπολαβών. Ποιους θα αφορά και από πότε. Αντιλαμβάνομαι αυτό είναι ένα αρμονιστικό νομοσχέδιο που εκτείνεται μέχρι την ηλικία των 8 ετών. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό που θα επιδοτούνται, αντιλαμβάνομαι, βρεφοκομικοί, για να μπορεί μια εργαζόμενη οικογένεια που δεν μπορεί διαφορετικά να παίρνει το παιδάκι της. Είναι το βρέφος 3 μέχρι 8 μηνών. Είναι αυτό το σχέδιο. Θέλετε έτσι λίγο να μας αναδείξετε και αν επιδέχεται αλλαγών να πάει μέχρι ενός έτους κλπ. Αυτά είναι κάτι που συζητείτε. Να πω ότι και τα δύο που έχετε αναφέρει σημαντικά μέσα στην προσπάθεια που καταβάλουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να υπάρξουν ολοκληρωμένες και αλληλοσυμπληρωμένες πολιτικές σε ό,τι αφορά την παροχή διευκολύνσεως στους εργαζόμενους γονείς και τη στήριξη της παρουσίας της, ιδιαίτερα της μητέρας, στην απασχόληση. Η οδηγία, όπως πολύ σωστά έχετε πει, το νομοσχέδιο που αφορά την πληρωμένη γονική άδεια είναι αποτέλεσμα της εναρμόνισης με σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι είχαμε νόμο για την γονική άδεια και εδώ και χρόνια διεκδικούσαμε
την πληρωμένη γονική άδεια, διότι από την ώρα που ήταν απλήρωτη, πολύ λίγοι γονείς είχαν την ευκαιρία να πάρουν αυτή την άδεια. Το νομοσχέδιο με την οδηγία πρέπει να εναρμονιστούμε τον Αύγουστο. Προνοεί, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, 2 μήνες πληρωμένη γονική άδεια μέχρι την ηλικία των 8 ετών. Mm-hmm. Υπάρχουν ζητήματα εδώ που πρέπει να τα συζητήσουμε και εμείς θα καταθέσουμε συγκεκριμένες απόψεις όπως δεσμευτήκαμε έναντι της Υπουργού. Δηλαδή, ποιο πρέπει να είναι το ποσοστό κάλυψης της αποζημίωσης που θα παίρνει ο ή η εργαζόμενη για αυτή την περίοδο. Υπάρχουν δηλαδή παράμετροι, περίοδος κτλ. Όλα αυτά είναι ζητήματα που θα καταθέσουμε πολύ συγκεκριμένες απόψεις. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο επιδότησης, μας έχει παρουσιαστεί από την Υπουργό και έχει ζητηθεί και εδώ οι απόψεις μας. Εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Είναι και εδώ μια προσπάθεια που έχει να κάνει με το στόχο αν είναι δυνατόν περισσότερα παιδιά να έχουν κάλυψη σε επίσημες, εγκεκριμένες δομές φροντίδας για να μπορούν και οι γονείς να ανταποκρίνονται και στις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Θα επισημάνουμε και εμείς ότι είναι σημαντικό αυτό το βήμα. Χρειάζεται να συζητήσουμε και να εφαρμόσουμε και πρόσθετα μέτρα, διότι ναι, η ανάγκη στήριξης δεν τελειώνει μέχρι αυτή την ηλικία. 3,8 όπως είναι η πρόθεση μέσα από αυτό το σχέδιο. Είναι από 3 μηνών μέχρι 8 μηνών. Τα ναι, παιδιά του δημοτικού. Διότι ναι, και εκεί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ναι. Για το απόγευμα. Άρα, ναι, θα έλεγα είναι ότι είναι σημαντικά αυτά τα βήματα. Χρειάζεται όμως έχει ένα ακόμα περισσότερη στόχευση. Ναι. Από κάπου να ξεκινάμε, βεβαίως. Αλλά είναι σημαντικό το ότι ναι, έχει κατατεθεί. Άρα, εγώ αντιλαμβάνομαι για αυτό το θέμα με την επιδότηση φροντίδας παιδιών σε βρεφοκομικούς και ιδιωτικούς, όχι μόνο κοινοτικούς κλπ. Θα είναι εγκεκριμένες δομές ναι, φροντίδας. Οι οποίες θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν χρεώνουν σήμερα, ξέρω εγώ, 250 ευρώ το μήνα. Και αύριο θα έρθει η επιδότηση 200 ευρώ που θα έχει να κάνει και με τις ανάγκες, τα εισοδήματα, αντιλαμβάνομαι, πολύτεκνους κλπ. Να έρθει να το κάνει 400 για να πληρώνει και πάλι ο γονιός. Όλα αυτά πρέπει να τα δείτε, κύριε Μάτσα. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να δούμε. Ναι. Όπως κατά τη δική μας εκτίμηση, από την ώρα που θα επιδοτούνται με λεφτά του φορολογούμενου αυτές οι ναι, δομές, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελέγχεται και μάλιστα, το πλαίσιο εργασία των εργαζομένων σε αυτές τις δομές. Ναι. Δηλαδή, να στηρίζουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν και τις σωστές εργασιακές σχέσεις, εφαρμόζουν νομοθεσίες, εφαρμόζουν αυτά τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν και σε σχέση με τους εργαζομένους τους. Διότι είναι τα λεφτά του φορολογούμενου. Είναι με τα λεφτά του φορολογούμενου ναι, που θα επιδοτούνται. Είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται. Ναι. Είτε από την. Από τη μία τσέπη στην άλλη, αλλά με κατανομή σωστή, κύριε Μάτσα. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε σε αυτά ή αν θέλετε μαζί να δούμε και ένα άλλο που έχει να κάνει με τους ανέργους, το τελευταίο που συζητήθηκε. Υπάρχουν κριτήρια και προϋποθέσεις και νομίζω ότι θα ναι, πρέπει να το προσεγγίσουμε στη βάση της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής, η οποία διασυνδέεται και με τα θέματα συμφιλίωσης οικογένειας και εργασίας, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να διασυνδέεται και με το δημογραφικό, με την τεράστια συζήτηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ναι, σε σχέση με το δημογραφικό ζήτημα, σε μια περίοδο όπου υπάρχουν πάρα πολλές αναστροπές και προκύπτουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Είναι η στόχευση αυτή, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο ρόλος ο δικός μας είναι ακριβώς να καταθέσουμε συμπληρωματικές ενδεχομένως εισηγήσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην πιο ομαλή και πλήρη εφαρμογή αυτών των προνοίων. Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο το οποίο, κύριε Μάτσα, θέλετε να μου πείτε για αυτό το νομοσχέδιο που έχει να κάνει με τον περί δημόσιας απασχόλησης νόμο. Είναι σημαντικό να... Μια μεταρρύθμιση σε σχέση με την δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, μια αναπροσαρμογή στο πώς προσεγγίζεται το θέμα των ανέργων σε μια προσπάθεια ακριβώς να ρυθμίσουμε αφενός καλύτερα την αγορά εργασίας, να διασφαλίσουμε την ομαλή διαχείριση των θεμάτων και των προβλημάτων που αφορούν τους ανέργους, mm-hmm, αλλά την ίδια στιγμή να αποτρέψουμε και φαινόμενα που είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν σε σχέση με εκμετάλλευση αυτού του δικαιώματος. Από εκεί και πέρα όμως, αν μου επιτρέπετε, κυρία Σάβα, γιατί ολοκληρώνουμε σιγά σιγά.
Πρέπει να πούμε ότι ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος βρίσκονται και δύο θέματα που είναι ανοιχτά και παραπέμπονται σε συζήτηση και ολοκλήρωση της διευθέτησης το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το ένα αφορά την ανάγκη για συνολική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, διασυνδέοντας και αυτό το ζήτημα με την αναλογιστική αναπροσαρμογή, το λεγόμενο 12% που βρίσκεται στο τραπέζι του διαλόγου προς διευθέτηση, και την ίδια στιγμή θα πρέπει να ολοκληρωθεί και ο διάλογος που αφορά την μεταρρύθμιση της στρατηγικής για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας γίνεται με τον σωστό τρόπο, χωρίς να δημιουργούνται άλλου είδους προβλήματα και ανταγωνισμός αθέμητος είτε ανάμεσα σε εργαζόμενους είτε ανάμεσα σε επιχειρήσεις. Οπότε, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώνουμε σιγά σιγά ένα κομμάτι σημαντικό των εκκρεμωτήτων που βρίσκονται ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στην ίδια στιγμή υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα κληθούμε το αμέσως επόμενο διάστημα να ολοκληρώσουμε και να είμαστε σε θέση να πούμε πολύ περισσότερα και στη δική σας την εκπομπή. Ευχαριστώ, κύριε Μάτσα. Κυρία Χαραλάμπους, και έτσι να κλείσω με εσάς. Άρα, η επόμενη συνεδρία πότε θα είναι? Έχετε κληθεί να καταθέσετε κάποιες θέσεις απόψεις, είτε για τον κατώτατο που είναι το κύριο και κέριο τώρα, είτε για τα άλλα που τώρα συζητήσαμε? Αναμένεται ότι μετά το Πάσχα, εντός του Μαΐου, θα πρέπει να κληθεί σε καινούργια συναντήση. Θέλω να υπογραμμίσω και εγώ την ανάγκη, ιδιαίτερα για το συνταξιοδοτικό, να γίνει μια ολοκληρωμένη συζήτηση που να αφορά και την κατάργηση του 12%, αλλά και γενικά το πώς διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο αξιοπρεπών, επαρκώς συντάξεων για τους συνταξιούχους μας, το να έχουμε συντάξεις οι οποίες δεν καλύπτουν τις ανάγκες και να χρειάζονται επιπρόσθετες παροχές που καμιά φορά δημιουργούν και στρεβλώσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα, δεν θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο. Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι υπάρχει ακόμα ένα ζήτημα που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τεθεί και αυτό στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου. Είναι το πώς τι μέτρα παίρνουμε για να τερματιστεί το φαινόμενο εργαζόμενοι που έχουν καθαρά σχέση εργασίας να ονομάζονται αυτοεργοδοτούμενοι και ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι να είναι τελείως εκτός από το πλαίσιο προστασίας των εργατικών νομοθεσιών. Δεν είδαμε αυτό με τους αυτοεργοδοτούμενους, κυρία Χαραλάμπους, διακόπτω τώρα με τον COVID, ότι οι 7 πρώτες μέρες δεν είναι πληρωμένες τις άδειες και μένει στο σπίτι 10 τότε, θυμάστε, και δεν μπορούσαν να τους καλύψουν. Είναι ανοιχτά ζητήματα που πρέπει να κλείσουν. Να μου επιτρέψετε όμως μια διευκρίνηση. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν στη συζήτηση για την βελτίωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Εμείς θίγουμε κάτι άλλο. Εργαζόμενοι που τους βαφτίζουν αυτοεργοδοτούμενους με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών και δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Αυτούς είναι, και θεωρούμε ότι αυτό το ζήτημα του πώς η σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου διασαφηνίζεται και καταγράφεται πρέπει να συζητηθεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό η κατάσταση να έχουμε στο δημόσιο ιδιαίτερα και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους υπηδημόσιους οργανισμούς ανθρώπους να δουλεύουν δίπλα-δίπλα και να βαφτίζονται κάποιοι αυτοεργοδοτούμενοι για χρόνια να είναι εκεί και να προσφέρουν την ίδια δουλειά χωρίς δικαιώματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Να ευχηθώ καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση. Γεια σας.